Κύριε Γλωσσιώτη, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε το τελευταίο διάστημα? Λοιπόν, Παναγιώτη, έχω ένα παιδάκι που πάσχει από μια πολύ σπάνια νευρολογικής φύσεως ασθένεια, η οποία λέγεται νοτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1. Είναι μια πολύ επιθετική ασθένεια και χωρίς φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει προσδόκιμο ζωής. Μιλάμε για ένα προσδόκιμο κάτω των 2 χρόνων. Το παιδί διαγνώστηκε όταν ήταν 2,5 μηνών. Μέσα στη μεγάλη μας ατυχία εγκρίθηκε μια καινούργια θεραπευτική αγωγή και πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως συνέπεια ήρθε και στην Ελλάδα. Την πήρε αυτή το παιδί και αυτό το κράτησε στη ζωή. Αυτή τη στιγμή είναι στη ζωή με αυτή τη θεραπευτική αγωγή. Όμως, το 2019, πριν από 3 μήνες, το τέλη Μαΐου του 2019, εγκρίθηκε στην Αμερική, επίσημα από τον FDA, μία γονιδιακή θεραπεία, μία ένεση εφάπαξ, η οποία αυτή η ένεση βάζει μέσα στον οργανισμό έναν ιό, ο οποίος αυτός ιός εμπεριέχει το γονίδιο που λείπει στον ασθενή. Μιλάμε για μία πρωτοποριακή θεραπεία, μιλάμε βασικά για θεραπεία, δεν μιλάμε απλά για ένα φάρμακο. Ο συνδυασμός αυτής της γονιδιακής θεραπείας με το συνδυασμό με το φάρμακο που παίρνει τώρα το παιδί, μιλάμε για θεραπεία. Και τώρα ποιο είναι το πρόβλημα εφόσον έχει βρεθεί η θεραπεία? Λοιπόν, στις 26 Οκτώβου του 19, κατά 3 ολόκληρους μήνες, μάζευα τα απαραίτητα έγγραφα για να τα καταθέσω στον ΕΟΠΗ, τα κατέθεσα, πήρα αριθμό πρωτοκόλλου, πήγε ως κατεπήγουσα περίπτωση και πήγε ο φάκελος στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο για να εξετάσει την περίπτωση του παιδιού. Εγώ στο αίτημά μου ζητάω νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό, στην Αμερική, εκεί που είναι εγκεκριμένο φάρμακο, επίσημα εγκεκριμένο. Δυστυχώς, ενώ στο διάστημα από τις 26 Οκτώβου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι πριν πάρουμε την απορρευτική απόφαση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, υπήρξαν άνθρωποι, οι οποίοι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα και το προέβαλαν και όλα αυτά. Δυστυχώς, μετά την απόρριψη όμως, το θέμα πάει να κουκουλωθεί. Πήραμε την απόρριψη. Με ποια αιτιολογία απορρίφθηκε? Η αιτιολογία είναι, τι να πω, δεν θέλω να κρίνω, αλλά λόγω του ότι είμαι πατέρας και θα κάνω τα πάντα για το παιδί μου, τα πάντα, πρέπει να το πω, η αιτιολογία είναι ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Τη στιγμή που είναι εγκεκριμένο φάρμακο στην Αμερική. Παρόμοια υπόθεση γνωρίζετε με άλλο παιδί το οποίο έχει την ίδια ασθένεια? Ακριβώς ίδια περίπτωση στην Κύπρο. Ένα παιδάκι, ο Αντώνης Ανδρέου, το οποίο πάσχει από την ίδια νόσο που πάσχει το δικό μου το παιδί, έφυγε πριν από 2 εβδομάδες, έφτασε στη Βοστόνη, έλαβε το φάρμακο και πηγαίνει πολύ καλά. Το παιδάκι αυτό πώς κατάφερε να φτάσει στη Βοστόνη? Εκεί οι γονείς έκαναν το εξής. Ξεκίνησαν έναν έρανο, δημοσιοποίησαν το θέμα κατευθείαν. Εκεί η κυπριακή κοινότητα αγκάλιασε το παιδί, ξεσηκώθηκε μπορώ να πω, πίεσε το Υπουργείο Υγείας. Εκεί ο Υπουργός ευαισθητοποιήθηκε, ο κυπριακός μηχανισμός κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ανακοίνωσε εντός μιας εβδομάδας ανακοίνωσε ότι εγκρίνει τη θεραπεία του παιδιού, την νοσηλεία για θεραπεία του παιδιού και το παιδί έφυγε με έξοδο του κυπριακού κράτους, εξ ολοκλήρου. Στην Ελλάδα τι κάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Υγείας? Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Υγείας, ούτε από το Πρωθυπουργικό Γραφείο που έχω στείλει ανοιχτή επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί.
Το ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο πετάει τον μπαλάκι στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Υγείας πετάει τον μπαλάκι στο ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο. Στη μέση όμως βρίσκεται το παιδί μου. Βρίσκεται ένα παιδί 18 μηνών που παλεύει καθημερινά για τη ζωή του. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στη θεραπεία αυτή όσον αφορά στην ηλικία του παιδιού? Σωστά. Το παιδί πρέπει να λάβει τη θεραπεία μέχρι πριν κλείσει τα 2 χρόνια. Αλλιώς δεν θα τη λάβει τη θεραπεία, γιατί αυτή η θεραπεία είναι μια, όπως σας είπα, γονιδιακή θεραπεία και εάν ο ασθενής ξεπεράσει τα 2 χρόνια, ο ανθρώπινος οργανισμός αποκτά κάποια αντισώματα τα οποία σκοτώνουν τον ιό που μπαίνει μέσα στο παιδί. Άρα είναι ένα παιχνίδι χρόνου στην ουσία. Είναι ένα παιχνίδι χρόνου. Και κόστους. Δηλαδή το θέμα είναι, κακά τα ψέματα, ότι το πρόβλημα του Υπουργείου και του ΕΟΠΗ είναι το κόστος, το οποίο ανέρχεται σε κάποια εκατομμύρια ευρώ. Όμως εδώ ήθελα να πω ότι η Κύπρος, λόγω του ότι ασχολήθηκε το ίδιο το Υπουργείο Υγείας, έκλεισε μία προσφορά, διαπραγματεύτηκε την τιμή και έκλεισε μία προσφορά στη μισή τιμή από ό,τι έχω κλείσει εγώ ο ίδιος που παλεύω μόνος μου. Τελείως μόνος μου. Πιστέψτε με, μόνος μου